πρώτα-πρώτα απογειμε όλα αυτά τα παιδιά μας. Και τώρα προσπαθούν να μας τον κλείσουν. Για ποιο πράγμα? Είναι η στιγμή που ο Βασίλης Χατζηκυριάκου δεν αντέχει. Βουρκώνει. Συγκινείται μιλώντας για τον χώρο του εργασίας. Είναι από τους ανθρώπους που εργάστηκαν στον ΑΕΣ Καρδιάς από την πρώτη κιόλας μέρα της λειτουργίας του εργοστασίου. Σήμερα είναι 77 ετών και η μνήμη του τρέχει πίσω, στον χρόνο, στις στιγμές και τα γεγονότα που έζησε στην παράλληλη ζωή με το ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο, την αυαρχίδα κάποτε της ενέργειας της χώρας. Δούλεψα και πήγα από τους πρώτους. Πήγα το 74, 4 Νοεμβρίου. Ακόμα στα εγγένεια. Στα εγγένεια, ναι, εκεί ήμουνα. Και ήμουν ο πρώτος που έβαλε το πρώτο κάρβουνο στο Λιγνίτη και στην Τέφρα. Και πάντα τροφοδούσαμε το ΑΕΣ. Και θέλω να πω δύο πράγματα, διότι πολλοί μας λένε τεμπέλητες. Τροφοδοτούσαμε, ο ΑΕΣ Καρδιάς ήθελε το 24ωρο 48.000 τόνους. Και έβγαζε 17.000 τόνους Τέφρα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα κάναν εργάτες, τεχνίτες, με συντήρηση κτλ. Πόσα χρόνια από εκεί πήρα τη σύνταξη? Από εκεί πήρα σύνταξη. Μιλώντας στην κάμερα, ο 78χρονος αναπολύει, συγκινείται. Πρώτα-πρώτα απογειμε όλα αυτά τα παιδιά μας. Και τώρα προσπαθούν να μας τον κλείσουν. Για ποιο πράγμα? Εγώ για μένα έπρεπε να κάνω μια βελτίωση, διότι η μονάδα θα δουλεύει με χαμηλό φορτίο, δεν βγάζει τόσο πολύ τέφρα. Επειδή ξέρω και επί υλοξαστικών φίλτρων, όταν έχει χαμηλό φορτίο, παγιδεύει πιο εύκολα την τέφρα. Και δεν φεύγει τόσο. Λέει, τώρα από το κλείσιμο τι θα κάνουμε? Γιατί αυτό ο ΑΕΣ, όλοι που δουλεύαμε εκεί, και η Πτολεμαϊδα που έχει ζούσει όλοι. Δήμηνα εκεί, μαγαζιά εκεί, εργολάβη εκεί, όλοι εκεί δουλεύανε. Όλοι από εκεί ζήσαμε. Το εργοστάσιο θα μπορούσε να παρατείνει τη λειτουργία του και να μην περάσει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, λέει ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων της ΔΕΗ, Κώστας Ανδρεάδης, επικρίνοντας την κυβέρνηση για τις αποφάσεις της. Φταίει η πολιτεία. Η πολιτεία η οποία δεν έπρεπε να κλείσει τις μονάδες αυτές, όταν η μονάδα 5 δεν είναι ακόμα έτοιμη. Και όταν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν μονάδες πήραν μια παράταση 25 και 30 ετών και την Πτολεμαϊδα την καταστρέψανε. Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη στην αρχή ήταν ότι δεν θα κλείσουν οι μονάδες και θα περάσει ο Λιγνίτης. Όταν γύρισε όμως από τη Γερμανία, έχει κλείσει και τα λιγνητορυχεία και τους σταθμούς. Αποτέλεσμα είναι να έχει ερημώσει η πόλη, να μην υπάρχει τίποτε πλέον στον ομό Κοζάνης, να έχουμε γίνει η πιο χειρότερη πόλη της Ελλάδος, με αποτέλεσμα είναι ότι ο στόχος όλων αυτών είναι να τοποθετήσουν καθρέπτες σε όλη την περιοχή της πόλης μετά από τα οικά, να εξυπηρετήσουν το κεφάλαιο, να εξυπηρετήσουν τους εργολάβους, με αποτέλεσμα είναι ότι να σταματήσουν όλα. Βέβαια, η ανεργία τώρα θα γίνει, τα βλέπω, θα γεμίσουμε τις καφετέρες. Είναι κάτι που σας έμεινε από τη δουλειά σας εκεί, κάποιο περιστατικό, κάποια... Ναι, ένα ατύχημα που δεν ήθελα να συμβεί. Ας μην αναφέρουμε το όνομά του και συγκυρίσουμε τους εισαγωγείς του μέσα στις ταινίες που τον έβγαλε εφημερίδα. Είχαμε και άλλα ατυχήματα, άλλον τον έβγαλε το χέρι. Είχαμε και πολλά ατυχήματα, πολλά κρύα, πολλές παγωνιές, πολλές αγωνίες, γιατί η μονάδα πρέπει να τροφοδοτηθεί με κάρβουνο. Όταν περνάτε από το εργοστάσιο. Από το εργοστάσιο, κοιτάζω και βλέπω. Ξαναζείτε στιγμές. Ξαναζώ. Και είδε το άλλο, εγώ επειδή εκεί ήμουν και εργοδηγός, ήμουν επικεφαλής σε Λιγνίτη και Τέφρα, πολλά άτομα, γύρω στα 200 άτομα και όλοι με ξέρουν. Ακόμα και ταξιτζίδες ακόμα με βλέπουν, γεια σου μάστορα, μου λένε τι κάνεις, είσαι από τόσα χρόνια. Ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να ανακαλέσει κάτι. Γιατί με τον υπουργό τον οποίο έχει, ο κύριος Χατζηδάκης είναι ο υπουργός της καταστροφής. Ό,τι θέλει να καταστρέψει, βάζουμε τον Μητσοτάκη, τον Χατζηδάκη υπουργό. Αποτέλεσμα είναι και εκεί που ήταν και σήμερα που πήγε στον ΕΦΚΑ έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Και θέλω να καταγγείλω κάτι ακόμα. Όταν αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ γίνονται διευθυντέ και γενικοί διευθυντέ που δεν υπάρχει ΔΕΗ και δεν υπάρχει αντικείμενο, ποιος ο στόχος και ο σκοπός αυτών των γενικών διευθυντών που από ό,τι λένε αμείβονται με 80 και 100 χιλιάδες ετησίως, όταν αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν μετά το 2024 οι συντάξεις των ανθρώπων που έχουν μειωθεί
κατά 60 και 70% επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να στρώσουν όλα στην περιοχή μας, να επανέλθουμε όλοι στην αρχική μας κατάσταση για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να συντηρήσουμε την κοινωνία της Πλεμαϊδος.